Μηνυτήρια αναφορά κατά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας κατέθεσε ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών από το Καστράκι Καλαμπάκας που έχασαν τη ζωή τους στο σωτηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Όπως αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς, η μήνυση γίνεται για τις σοβαρές παραλήψεις που έγιναν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων των σωρών, που σήμερα θα μπορούσαν να βγάλουν τους συγγενείς από το αδιέξοδο, οι οποίοι αναζητούν ακόμη ευρήματα των συγγενών τους. Ήρθαμε εδώ σήμερα να καταθέσουμε μία μηνυτήρια μήνυση εναντίον της ιατροδικαστικής Λαρίσης για τις παραβλέψεις όλες που γίνανε κατά τη διάρκεια της νεκροψίας των παιδιών μας. Οι παραλήψεις ήταν σοβαρές, υπήρχαν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να μας βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Δηλαδή, δεν γίνανε τα αυτονόητα. Δεν έγινε καμία σωστή ιατροδικαστική πράξη. Δεν έγινε καμία τοξολογική, καμία μοριακή, ούτε καν στους ουρούς οι οποίοι ήταν σε καλή κατάσταση. Ο ίδιος επισημαίνει ότι αν από την αρχή είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες, τότε θα γνώριζαν από την πρώτη στιγμή από πού προήλθε ο θάνατος των 57 ατόμων και δεν θα χρειαζόταν ένας χρόνος για να βρουν ότι περίπου 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά. Και σύμφωνα με την ιατροδικαστική, την ιατροδικαστή τη δικιά μας, την ιδιώτη που ήρθε εκείνη την ημέρα εδώ, δεν την αφήσαν να μπει μέσα με την αιτιολογία ότι δεν είχε να προσφέρει κάτι όταν από τη στιγμή που η σωρή των παιδιών μας ήταν σε κατάσταση στην οποία μπορούσε ο ιατροδικαστής να βρει ευρήματα τα οποία θα βοηθούσαν αργότερα στην έρευνα. Και είμαστε τώρα μετά από 1,5 χρόνο, ψάχνουμε πάλι από την αρχή τι, πώς και γιατί. Ενώ μπορούσε εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πρωτόκολλο, να είχε λήξει η υπόθεση και να είχαμε πάρει όσα στοιχεία χρειαζόμασταν για αυτά που μας απασχολούν μέχρι τώρα. Τι υπήρχε, πώς έγινε, ο θάνατος, από τι προήρθε ο θάνατος των παιδιών. Για τον αριθμό που λέμε, το συγκεκριμένο που ακούμε διάφορους αριθμούς, 16, 30, 3, 4, 5, θα έχει λυθεί το θέμα, γιατί θα ξέρει κάθε οικογένεια από τους σωρούς οι οποίοι ήταν ακέραιοι και μπορούσαν να μας δώσουν στοιχεία ότι θα διευκρινίζαμε την αιτία θανάτου. Αν ήταν ζωντανά ή αν ήταν προήρθε από την πυρκαγιά. Είναι πάρα πολύ απλό. Η δουλειά έγινε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς καμία ιατροδικαστική πράξη η οποία θα μπορούσε να μας αποφέρει κάτι. Προχειρότητα παντού. Την ίδια στιγμή όμως, οργή επικρατεί στο Καστράκι Καλαμπάκας μετά την υπουργοποίηση της βουλεύτριας Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα ως υφυπουργού οικογένειας. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος, ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας της Αναστασίας και θείος των δίδυμων Θόμης και Χρύσας που βρήκαν τραγικό θάνατο στο δυστύχημα των Τεμπών, προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση. Επειδή σήμερα για ακόμη μία φορά δοκιμάζουν τις αντοχές μας, η κυρία αυτή έγινε υφυπουργός. Ξαφνικά, μετά την εξεταστική των Τεμπών, ανέβηκε τα σκαλοπάτια στην ιεραρχία του κόμματος 2-2. Έτσι και εγώ θα την κυνηγάω 2 φορές τώρα. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια Πλακιά, η οποία ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά, είχε κηρύξει ανεπιθύμητη την Παπακώστα στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα, λόγω της τάσης της στην Επιτροπή της Βουλής που ήταν αντιπρόεδρος για τα Τέμπη.